Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο ισοκομματικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε αμέσως με τον Χρήστο Τσιγουρή, που έχει όλες τις πληροφορίες. Χρήστο, καλησπέρα. Γεωργία, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μια ευνηδιαστική ανάρτηση από τις ΗΠΑ και στον απόϊχο ηχηρών διαφοροποιήσεων, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Βίτσας, Σκουρλέτης και Φίλης, που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν, όπως ο ίδιος λέει, το ίδιο τους το κόμμα, επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης υποστηρίζει ακόμα ότι έχει λάβει σαφή εντολή από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει και ότι, όπως τους χαρακτηρίζει η εσωκομματική τηλεοπτική χορηγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν θα μπορούν από εδώ και πέρα να υπονομεύουν το έργο που ο ίδιος έχει ξεκινήσει και ότι δεν θα στερήσουν την επόμενη νίκη από τον ΣΥΡΙΖΑ και σε όσους τον εμπιστεύτηκαν, αλλά και σε όσους εμπιστεύτηκαν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου από τη βάση. Βεβαίως πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι είναι κάπως περίπλοκη η διαδικασία διαγραφής στελεχών στο ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πριν από λίγο τοποθετήθηκε πρώτος μετά την εξέλιξη αυτή ο Πάνος Σκουρλέτης. Αναρωτήθηκε αν ο κύριος Κασελάκης έχει γνώση του καταστατικού και αν έχει γνώση της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη από αύριο και όλα στο πρωί, καθώς είναι πια πραγματικότητα, φαίνεται πως είναι πραγματικότητα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οδηγηθεί σε μια de facto διχοτόμηση. Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας. Καλό σας βράδυ.